Ε, ακούμε με προσοχή ξανά σήμερα τις ε, διαμαρτυρίες ιδιαίτερα των συλλόγων γονέων φυσικά θα πω μετά και για την Επιτροπή Κατοίκων για το χώρο στο Γαλαξία ε, αλλά ιδιαίτερα και των συλλόγων γονέων γιατί κύριε Δήμαρχε γνωρίζετε ότι η Λαϊκή συσπήρωση όχι τώρα με τη διοίκηση τη δική σας το κουκουέ συνολικά έχουμε πραγματικό ενδιαφέρον για τα ζητήματα της σχολικής στέγης. Άλλωστε, χωρίς να γνωρίζουμε αυτές τις εξελίξεις, που δεν ξέρω εσείς πότε τις γνωρίζατε εν τέλει, σαν διοίκηση, ε, να θυμίσω ότι στα τέλη Φλεβάρη το πρώτο θέμα που βάλαμε στην Ειδική Συνεδρία Συλλογοδοσίας, σαν αντιπολίτευση, ήταν συνολικά το ζήτημα της σχολικής στέγης στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Ακριβώς γιατί προφανώς αυτό το ζήτημα είναι εκρηκτικό και δεν αφορά μόνο τα πέντε λιόμενα, που θα πω μετά αφορά συνολικά βρεφών σταθμούς, σταθμού, νηπιαγωγία. Και αυτά όλα συνολικά τα ζητήματα βάλαμε και θέσαμε, όπω και στις προηγούμενε διοικήσει, γνωρίζοντα και κάνοντα κριτική προφανώ για ένα θέμα που δεν ξεκίνησε το πρόβλημά του προφανώ τον Γενάρη του 2024. Και δεν αφορά προφανώ ούτε μόνο τη σημερινή διοίκηση ευθύνε, ούτε τι προηγούμενε μόνο, αλλά και την κυβέρνηση και τι προηγούμενε κυβερνήσει. Με όλα όσα δρομολόγησαν, και ιδιαίτερα με την, με το, με την πολιτική, τη συγκεκριμένη πολιτική υποχρηματοδότηση των Δήμων, των σχολικών επιτροπών και για κατασκευή νέων σχολικών κτηρίων και για τη συντήρησή του. Σα είχαμε πει και τότε, και μετά ξανά γίναν διάφορε με αφορμή άλλα θέματα και λοιπά στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι εμεί θεωρούμε αυτή είναι η άποψή μα. Και μπορεί να κρίνεται και από εσά φυσικά και από τους πολίτες ότι οι απαντήσεις που μας δώσατε και στην Ειδική Συνεδρία Συλλογοδοσίας και έπειτα δεν μας ικανοποιούν, δεν μας δείχνουν ότι ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή αυτή τη στιγμή, ασχέτως των ευθυνών που έχει τους τελευταίους πέντε μήνες, προφανώς και όχι δεκαετιών, αλλά για το από εδώ και πέρα δεν μας ικανοποιούν ώστε να αντιληφθούμε ότι η Δημοτική Αρχή έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης της σχολικής στέγης, και λύσει αυτών των προβλημάτων όσο περνάει από το χέρι τη για το επόμενο διάστημα. Αυτή ήταν και είναι, συνεχίζει να είναι κριτική μα. Και μάλλον επιβεβαιώνεται από, από, δημοτικό συμβούλιο σε δημοτικό συμβούλιο και όσο περνάει ο καιρό. Και γιατί το λέω αυτό. Γιατί εδώ και με την, με την παρουσία και, την, και τις παρεμβάσεις που κάνανε Σήμερα ο Σύλλογο Γονέων από το Πρώτο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο, που για μα κακώ δεν δόθηκε ο λόγο ξανά και στο 821, τώρα για δύο-τρία λεπτά δεν ήταν αυτό το θέμα ότι θα καθυστερήσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Ασχέτω από ό,τι φαίνεται, γιατί αν δεν υπάρχει εξέλιξη αυτή τη στιγμή από το ΤΕ, γιατί δεν είναι μόνο αυτό το ζήτημα. Και το λέω γιατί σήμερα, μετά και από αυτέ τι κινητοποιήσει και από αυτέ τι παρεμβάσει, μαθαίνουμε νέα πράγματα ξανά στο Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Δημαρχή. Τουλάχιστον εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Νομίζω ότι τα παρακολουθώ σωστά τα Δημοτικά Συμβούλια και τι εξελίξει. Τι θέλω να πω. Μαθαίνουμε ότι αυτή η εισήγηση που δεν την έχουμε δει, φαντάζομαι των υπηρεσιών του, του Δήμου, η περίφημη, ε, αναφέρεται και στα πέντε λιόμενα σχολεία του Δήμου Θεσσαλονίκη. Όχι μόνο στα δύο που έχει προκύψει πλέον το πρόβλημα, το πιο άμεσο, στο 89ο και στο 1ο, που όπω λέτε υπάρχει η εισήγηση υπήρχε η σύγκριση τέλο πάντων κόντρα στι προηγούμενε συγκίσει, τουλάχιστον για το 89ο, ότι πρέπει είναι επικίνδυνα και πρέπει να κλείσουν άμεσα, αλλά και για τα άλλα τρία λιομένα σχολεία, αν κατάλαβα σωστά, σήμερα μαθαίνουμε ότι μέσα σε ένα-δύο χρόνια πρέπει και αυτά να κλείσουν. Και έχουμε πει προφανώ και δεν είναι. Ε, στο πρώτο ειδικό δημοτικό σχολείο, ξέρετε κύριε Δήμαρχε, ειδικά, Ακριβώ γιατί υπάρχει και αυτή η ιδιαιτερότητα και οι ανάγκε οι τεράστιε για τα παιδιά. Είναι πραγματικά ένα ε, απαράδεκτο κτίριο εδώ και 45 χρόνια και έχουν ευθύνε όλε οι προηγούμενε κυβερνήσει και διοικήσει που έχουν αφήσει 45 χρόνια αυτό το σχολείο να είναι εκεί πέρα και να μην χτίζεται ένα σύγχρονο σχολείο, ειδικά για αυτά τα παιδιά, ειδικό σχολείο. Παρόλε τι τεράστιε προσπάθειε διαχρονικά των καθηγητών και των γονέων να γίνει όσο είναι δυνατόν αυτό το κτίριο ανθρώπινο και προσβάσιμο σε αυτά τα παιδιά, Όλα αυτά τα χρόνια είχαν συναντήσει τείχο απέναντι στη διεκδίκησή του να γίνει ένα σύγχρονο σχολείο. Είχαν συναντήσει τείχο από προηγούμενη διοίκηση, γιατί το γνωρίζω πολύ καλά, γιατί έχουμε πάει εκεί πέρα επισκέψει, έχουμε κάνει ερωτήσει στη Βουλή και δεν είναι, κύριε Δήμαρχε, ε, για, κανέ, για, καμία ε, πολιτική εκμετάλλευση. Ξέρετε, η λαϊκή συσπήρωση, η εκλεγμένη τη, το κουκουέι, η εκλεγμένη του στη Βουλή, στην Ευρωβουλή, τα ζητήματα που βάζουν μπροστά είναι αυτά ακριβώ τα προβλήματα και η σχολική στέγη και τα ζητήματα τη παιδεία είναι σε προτεραιότητα για μα. Ακριβώ γιατί θέλουμε με τη συμμετοχή των γονέων, των μαθητών, γενικά των πολιτών, των εργαζομένων, να πιεστούν αυτέ οι κυβερνήσει που θεωρούμε ότι έχουν αντιλαϊκό σχεδιασμό, να πιεστούν αυτέ οι διοικήσει των Δήμων, όποιε και αν είναι, να πιεστούν, γιατί αλλιώ δεν θεωρούμε ότι. Θα χαρίσουν κάτι σε όλους εμάς και σε αυτά τα ζητήματα έτσι ώστε να κερδίσουμε κάτι και θα αναφερθώ και μετά. Άρα θα ήθελα γιατί ήσασταν λίγο γενικός όταν αναφέρεστε σε ανακοινώσει της αντιπολίτευσης να αναφέρεστε πιο συγκεκριμένα σε ποιες παρατάξεις αναφέρεστε. Γιατί θα παίρνουμε και ε, σαν λαϊκή συσπήρωση γιατί όντω το Σάββατο βγάλαμε ανακοίνωση σαν λαϊκή συσπήρωση για το πρώτο ειδικό δημοτικό σχολείο έχουμε βγάλει και για το 89, τις προηγούμενες και δεν θεωρούμε ότι υπήρχε καμιά συκοφαντία, αν αναφερόσασταν σε εμά, κανένα ψέμα στις ανακοινώσεις μας, άρα να είστε πιο συγκεκριμένος, διότι αλλιώς διαφορετικά είναι όπως έχετε κατηγορήσει άλλους προκατόχους σας λάσπη στον ανεμνηστήρα, ε, αλλά είναι συμπαράσταση σε αυτού τους γονείς, στις διεκδικήσεις τους, που εμείς θα είμαστε εκεί και θα συνεχίζουμε, ήμασταν και θα συνεχίζουμε να είμαστε και με όποιο τρόπο, είτε και στο Δημοτικό Συμβούλιο και κυρίω έξω, στου δρόμου, στι κινητοποιήσει, στι πολύμορφε που κάνουν για να, ανατραπεί, για να ανατραπούν αυτοί οι σχεδιασμοί. Ε, με αυτή την έννοια, εμεί, εντάξει, και είναι θετικό νομίζω ότι η πίεση αυτή τώρα, σήμερα, αν καταλαβαίνω καλά, η πίεση αυτή οδηγεί στη διοίκηση του Δήμου να δεσμευτεί ότι τουλάχιστον θα χτιστούν δύο σχολεία το 89 και το πρώτο ειδικό δημοτικό σχολείο. Εγώ βέβαια δεν ε, περιμένουμε πάλι, ακριβώς είπατε για τη χρηματοδότηση. Εμείς νομίζουμε ότι πρέπει να πιεστεί συνολικά και από εσά και από όλους μας και από τους γονείς η κυβέρνηση να χτιστούν με κρατική χρηματοδότηση πραγματικά σύγχρονα όμως ασφαλή κτίρια και λοιπά, αλλά εδώ απομένει ακόμα ένα σχεδιασμό ολοκληρωμένο, δηλαδή και το πού θα χτιστούν ακριβώ. Που δεν, εγώ προσωπικά δεν το κατάλαβα. Αν θα χτιστούν στον ίδιο χώρο ή σε κάποιο, έχετε κάποιο άλλο σχέδιο στο μυαλό σα. Και με ακριβώ με τι χρηματοδότηση, αν θα είναι, όπω είπατε, υπάρχει και η περίπτωση του δανεισμού. Εγώ θα θέσω μόνο το εξή ερώτημα. Η ανάγκε, το γνωρίζετε καλά, τη σχολική στέγη είναι τεράστια. Δεν είναι μόνο αυτά τα δύο σχολεία προφανώ. Ούτε καν μόνο τα πέντε λιόμενα είναι τα 70 νηπιαγωγεία, είναι η βρεφονιπιακή σταθμή. Προφανώς καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά δεν μπορούν να χτιστούν με δανεισμό. Αν δεν χτιστούν με, 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 χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό, από τον κρατική χρηματοδότηση που είναι δικά μας λεφτά στην ουσία από την κυβέρνηση, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Αλλιώς θα είναι με μονομένες λύσεις. Το λέμε γιατί προφανώς πρέπει, όπως είπατε, σε αυτή τη συνεδρία στην επόμενη, όποτε και αν είναι, που θα ξανασυζητήσουμε το ζήτημα της σχολικής στέγης, να υπάρχει μάλλον καλύτερα και μια ενημέρωση, όπω θα έπρεπε νομίζουμε να υπάρχει ήδη, αφού είχατε αυτό το χάρτη τη εισήγηση εδώ και μήνε, από ό,τι καταλαβαίνω, για το τι σκοπεύει η διοίκηση να κάνει και για τα άλλα τρία λιώμενα, που δεν είναι και πολύ ο χρόνο, τα ένα-δύο χρόνια, άμα θέλουμε να, να, πούμε ότι θα χτιστεί ένα σχολείο και εκεί πέρα και για αυτά τα, ε, και για αυτά τα σχολεία. Επίση, θέλουμε να πούμε ότι ναι, είναι αλλουνού αρμοδιότητα όντω του Υπουργείου τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμια για το πού θα μετακινηθούν, πού θα μεταστεγαστούν όταν υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Όπω αλλού, αρμοδιότητα όμω, όπω είπατε κύριε Δήμαρχε, ήταν και η κατάργηση και η συγχώνευση των σχολείων. Δεν ήταν δική σα αρμοδιότητα. Εμεί τι λέμε, ότι και η διοίκηση του Δήμου και εμεί, σαν λαϊκή συσπήρωση, αυτό κάνουμε φυσικά και κάτι, και ότι πρέπει να πιέσουμε τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και σε αυτή την περίπτωση και το Υπουργείο περισσότερο, έτσι, έτσι ώστε να μην προχωρήσουν σε αυτές τις λύσεις, που με βάση αυτά που λένε οι ίδιοι γονείς, και στο 89 και στο πρώτο ειδικό δημοτικό σχολείο, μιλάω αναλυτικά, τις ακούσαμε, δεν είναι, ε, δεν είναι για, για τα ίδια τα παιδιά, ε, είναι, ε, θα, είναι, θα είναι καταδικαστικές σε σχέση και με την μεταφορά τους και με την φοιτησή τους σε αυτά τα σχόλια. Με αυτή την έννοια, δεν είναι μόνο να πετάμε το, το μπαλάκι της ευθύνη στο Υπουργείο ή σε μια άλλη υπηρεσία, είναι και το πόσο συμβάλλουμε, νομίζουμε, παραπάνω, πιέζουμε, έτσι ώστε να αποτραπούν τέτοιες αρνητικές εξελίξεις. Ε, άρα, εμείς θεωρούμε ότι η, η, και παρά τη σημερινή συζήτηση και όποιες δεσμεύσεις... Ότι ο, είναι μονόδρομος για τους γονείς, για τους καθηγητές των συγκεκριμένων σχολείων, η συνέχιση των πολύμορφων κινητοποιήσεών τους, καμία επανάπαυση από ό,τι και αν ακούνε, ώστε να πιεστούν και η κυβέρνηση και η διοίκηση του Δήμου ε, για να δρομολογηθούν θετικές εξελίξεις, δηλαδή ανέγερση νέων σχολείων στα συγκεκριμένα ε, σημεία. Και, ίσω ίσως και καλύτερα στα συγκεκριμένα σημεία που είναι τώρα αυτά τα σχολεία. Και θα θυμίσω, κύριε Δήμαρχε, ναι, ε, δεν μπορούμε να έχουμε εμεί σαν παράταξη εμπιστοσύνη σε καμία διοίκηση, γι' αυτό κάνουμε αντιπολίτευση. Θα θυμίσω ότι έχουν αποχαρακτηριστεί τα τελευταία χρόνια πάνω από 20 από προηγούμενε διοικήσει. Πάνω από 20 χώροι σχολική στέγη. Διότι δεν βρήκε λεφτά ο Δήμο κλπ. Όχι γιατί δεν υπήρχαν ανάγκε, είναι γνωστά αυτά. Θα θυμίσω επίση ότι ένα σημαντικό χώρο στη Χαριλάου, κάτω από την αλυσίδα, οικόπεδο, που ήταν επιδιοίκηση Ζέρβα να αποχαρακτηριστεί πριν δύο χρόνια, κάτω από την πίεση των κατοίκων, και να το ξέρουν οι γονεί που βρίσκονται εδώ, από την πίεση των κατοίκων τη περιοχή, που είναι χαρακτηρισμένο για δύο νηπιαγωγεία, που λείπουν φυσικά και σε εκείνη την περιοχή. Τελευταία στιγμή, πραγματικά, παρόλο που η διοίκηση Ζέρβα έλεγε ότι δεν υπάρχουν χρήματα, ένα εκατομμύριο ευρώ χρειαζόταν και θα αποχαρακτηριζόταν ο χώρο, πραγματικά τελευταία στιγμή πιέστηκε, μέχρι και ερώτηση στην Ευρωβουλή κάναμε, για να τους αποδείξουμε ότι μπορούν να πάρουν κονδύλια από αλλού. Πραγματικά τελευταία στιγμή οι κάτοικοι με τη συμπαράσταση λαϊκής εισπύρωσης του ΚΚΕ κατάφεραν και βρέθηκαν τα λεφτά και η διοίκηση του Δήμου πιέστηκε, αλλιώς δεν θα γινόταν τίποτα, να βρει το 1 εκατομμύριο και τουλάχιστον αυτή τη στιγμή να μην χαθεί ο χώρος. Άλλος αγώνας για να χτιστούν και τα νηπιαγωγεία. Τελειώνω με το ζήτημα, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω με το ζήτημα της, ε... Ε, περιοχή στο Γαλαξία. Στην περιοχή εκεί πέρα που όντως εντάξει, είναι α, ακόμα, ένα, χώρο ε, ένας χώρος, πρασίνο αυτή τη φορά, που με ευθύνε των προηγούμενων διοικήσεων και την κυβερνήσεων που δεν χρηματοδοτούν, τίνει να, να, χαθεί. Ε, εμείς κατανοώντας, εντάξει, έχουμε, καταλαβαίνουμε ότι αυτοί οι χώροι που είναι χαρακτηρισμένοι και για πράσινο είναι ελάχιστοι στο Δήμο μας, ε, πρέπει να εξαντλούνται κάθε περιθώριο και από, τις του, και από τη διοίκηση του Δήμου και συνολικά να μην χαθούν τέτοιοι χώροι. Καταλαβαίνουμε ότι είμαστε σε μια δύσκολη φάση αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, δεσμευόμαστε ότι θεωρούμε ότι πρέπει να εξαντληθεί κάθε περιθώριο ε, να μπορέσει να επαναχαρακτηριστεί ο χώρο. Θα το δούμε κι εμεί, πώ το λένε, ακόμα και, και νομικά. Αλλά πρέπει να δούμε εντάξει, και η διοίκηση του Δήμου να εφόσον υπάρχει τρόπος νομικός να εξασφαλίσει τα απαιτούμενα ε, κονδύλια. Και επίσης αυτό το ζήτημα που έθεσε ο κύριος Δήμαρχος με την ανταλλαγή οικοπέδου, καλό είναι να έρθει να, πώς το λέει, να ενημερωθεί, αν υπάρχει, τέτοιο, τέσιο, αν υπάρχει τέτοια εξέλιξη, να ενημερωθούμε εγκαίρως, γιατί και το να δώσουμε ένα άλλο οικόπεδο, το που θα το δώσουμε κλπ. είναι ένα ζήτημα, δεν είναι και πολλά προφανώς τα ελεύθερα, που μπορούν να ανταλλάσσονται τόσο εύκολα.